Κλασική άσκηση αφαίρεσης με την τεχνική του συμπληρώματος προς δύο. Πάμε να κάνουμε τα απαραίτητα. Να ξεκινήσουμε με τη μετατροπή των δύο δεκαδικών αριθμών που μου δίνεις στους ισοδύναμους διαδικούς. Τώρα έχουμε συζητήσει και τον αναλυτικό τρόπο. Θα το κάνουμε τώρα εδώ πέρα με τον γρήγορο τρόπο τον οποίο έχουμε πει. Οπότε πάω λίγο εδώ στο προχειρό μου και έχω τον αριθμό 28. Γράφω ανάποδα τις δυνάμεις του 2, 1, 2, 4, 8, 16 κτλ. Δεν συνεχίζω τώρα με το 32, γιατί το 28 είναι μικρότερο 32. Άρα λοιπόν έχω καταρχάς μία δεκαεξάδα, την οποία την αφαιρώ από το 18 και μένουν 12 μονάδες. Αμέσως μετά το 8 χωράει, οπότε έχω και μία οκτάδα, την αφαιρώ από το 12. Μένει το 4, άρα έχω και μία τετράδα και αμέσως μετά το αφαιρώ και από αυτό από το 4 και μένει το 0. Συνεπώς το διαδικό ισοδύναμο του 28 είναι ο αριθμός 1, 1, 1, 0, 0 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Και τώρα, αφού κάνουμε το 28, πάμε να κάνουμε και το 57, να το απεικονίσουμε στο διαδικό σύστημα, εντελώς ανάλογα, να πάρουμε ένα άλλο χρώμα μόνο. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε το 57. Θα γράψω και την 30 διάδα, θα τη χρειαστώ, 6 τετράδα δεν χρειάζομαι, οπότε έχω μία 30 διάδα, την αφαιρώ από το 57 και αυτό εδώ πέρα μου κάνει 25. Έχω και μία 16άδα, γιατί χωράει στο 25, το αφαιρώ και μένουν 9 μονάδες. Και η οκτάδα χωράει, οπότε λοιπόν το αφαιρώ και αυτό από το 9 και μένει μία μονάδα, οπότε λοιπόν 001, μόνο ένα άσο χρειάζομαι για να φτάσουμε το καλό στο 0. Συνεπώς το διαδικό ισοδύναμο του 57 είναι ο αριθμός 1, 1, 1, 0, 0, 1 του διαδικού συστήματος αρίθμησης. Αυτά λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να κάνουμε, αφού μετατρέψαμε στο διαδικό, πάμε να κάνουμε τη διαδικασία του συμπληρώματος ως προς 2. Και έχουμε και λέμε, έτσι, παρατήρηση του αποτέλεσμα το τελικό πρέπει να βγει αρνητικός αριθμός. Οπότε λοιπόν θα κάνω συμπλήρωμα ως προς 2 με μήκος λέξης 8 bits, οπότε τσοντάρω από αριστερά μηδενικά. Και έχω ότι ο πρώτος αριθμός έχει 3 και 2, 5 bits, άρα θα χρειαστώ 1, 2, 3 μηδενικά και αμέσως μετά γράφω τον αριθμό 1, 1, 0, 0 και αμέσως μετά έχω τον αφαιρεταίο, όπου ο αφαιρεταίος είναι αρνητικός αριθμός, οπότε αυτό είναι το μέτρο του αφαιρεταίου. Και έχουμε και λέμε ότι θα χρειαστώ 2 μηδενικά, οπότε γράφω 1, 2, 3 άσους και αμέσως μετά το 0, 0, 1. Αυτά λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε τώρα τη συνήθεια διαδικασία, δηλαδή να υπολογίσω το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρεταίου. Συμπλήρωμα λοιπόν ως προς 1 του αφαιρεταίου καταρχάς γράφουμε και κάνω την αντιστροφή των bit 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Αμέσως μετά θα κάνω και το συμπλήρωμα ως προς 2 και έχω λοιπόν ότι προσθέτω μια μονάδα στο τέλος, μηδενικό είναι το τελευταίο, οπότε και η πρόσθεση είναι τετριμένη, 1, 1, 1. Αυτά. Και θα κάνουμε τώρα την πρόσθεση αντί για την αφαίρεση. Θα προσθέσουμε στο μειωτέο το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρεταίου. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, ο μειωτέος μου είναι 1, 2, 3 μηδενικά, 1, 2, 3 άσοι και 2 μηδενικά. Και ο αφαιρεταίος, το συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρεταίου είναι 2 άσοι και 1, 2, 3 μηδενικά και 1, 2, 3 άσοι. Και εδώ θα κάνουμε την πρόσθεση λοιπόν. Και έχουμε και λέμε 0 και 1 μας κάνει 1, 0 και 1 μας κάνει 1, 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μια μονάδα, 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μια μονάδα, 1 και 1 μας κάνει 0 με κρατούμενο μια μονάδα. Φεύγει και αυτή η μονάδα, πάει εκεί πέρα και αυτά μένουν όσο έχουν. Και παρατηρώ βλέποντας το αριστερότερο bit ότι είναι άσος. Άρα καταλαβαίνω ότι πρόκειται για αρνητικό αριθμό. Άρα λοιπόν πρέπει να το μετατρέψω στο ισοδύναμο δεκαδικό. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε και λέμε ότι το συμπλήρωμα, αφού κατάλαβα ότι είναι αρνητικός, το συμπλήρωμα ως προς 1 του αποτελέσματος πλέον είναι 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Για να βγάλω τώρα το συμπλήρωμα ως προς 2 θα πάω να προσθέσω μια μονάδα ακόμα και έχουμε και λέμε 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Αυτό είναι λοιπόν το συμπλήρωμα ως προς 2. Και τώρα εδώ πέρα στα πολύ γρήγορα θα βγάλω το μέτρο, θα υπολογίσω δηλαδή το μέτρο του αποτελέσματος. Να το γράψω λίγο εδώ στο πρόχειρο πάλι. 1, 1, 1, 0, 1. Γράφω τις δυνάμεις του 2 από πάνω. 1, 2, 4, 8, 16. Έτσι λοιπόν έχω μια 16άδα, μια 8άδα, μια τετράδα και μια μονάδα. 16 και 8, 24 και 4, 28 και 1, 29. Οπότε το αποτέλεσμα που βγήκε είναι 29. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το μέτρο του αποτελέσματος, έχω καταλάβει ότι είναι αρνητικός αριθμός, άρα συνοψίζω το τελικό αποτέλεσμα, το 28 του δεκαδικού μείον τον αριθμό 57 του δεκαδικού μου κάνει τον αριθμό μείον 29 του δεκαδικού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτή την συνηθισμένη πλέον, θέλω να πιστεύω, άσκηση.